Με τα βλέμματα χιλιάδων επισκεπτών να είναι στραμμένα στο Βροντάδο, πραγματοποιήθηκε και φέτος το έθιμο του Ρουκετοπόλεμου, που αποτέλεσε ιδιαίτερο πόλο έλξης για τουρίστες, κυρίως από τη γειτονική Τουρκία. Το έθιμο διεξήχθη χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, πλην μιας μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση ανάμεσα σε Άγιο Μάρκο και Παναγία Ερυθιανή, με αποτέλεσμα οι ρήψεις ρουκετών να σταματήσουν για περίπου 20 λεπτά. Κλειδί πάντως για την ασφάλεια της διεξαγωγής του εθίμου αποτέλεσε ο μειωμένος αριθμός ρουκετών, αφού φέτος υπολογίστηκε ότι και από τις δύο ενορίες έπεσαν περίπου 100.000 ρουκέτες, όταν πέρσι ήταν 180.000. Εκτός αυτού, η ενδοσυνεννόηση των αντιπάλων συνεργείων αλλά και η παρουσία των εθελοντών πυροσβεστών αποτέλεσαν σημαντική βοήθεια για τους διοργανωτές. Επιπλέον, η πρωτοβουλία της Ομηρούπολης να χρησιμοποιήσει τη δημοτική συγκοινωνία αλλά και τα οχήματα του ΝΟΧ και της ΠΚΕΒ για να μεταφέρει κόσμο από την πόλη της Χίου στα σημεία θέασης βοήθησε στο έπακρο ώστε να αποφευθεί κυκλοφοριακό έμφραγμα όπως τις προηγούμενες χρονιές. No se nada. Πιο πάνω είναι και το σύρτη. Για κάτω τι είναι. Έλα, κάτι είναι. Παιδιά, γεμίσε όλο το μπροστά. Όλο το μπροστά. Κυριανή, γιατί τις δίνω. Μπορώ να πάνω. Εδώ πέρα μην βάλεις αφού. Thank you.
ανάψει τώρα, ανάψει με!